Αυτό που σήμερα έρχεται να επικυρώσει ο κώδικας νομοθεσίας θαλάσσιων εδωμεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών είναι όλο εκείνο το αντιλαϊκό και αντεργατικό, αλλά σίγουρα πολύ φιλικό προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις νομικό πλαίσιο, που όλα αυτά τα χρόνια, με ή χωρίς κωδικοποίηση, το πλήρωσαν πολύ ακριβά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, τόσο οι ναυτεργάτες, όσο και οι επιβάτες των πλοίων, ιδίως οι κάτοικοι των νησιών. Ένα νομικό πλαίσιο που πράγματι υπηρέτησε υποδειγματικά, αποτέλεσε διαχρονικά και το υπηρέτησε αυτό το στόχο όλες οι κυβερνήσεις για τη γιγάντωση της κερδοφορίας των Ελλήνων εφοπλιστών, που βασίζεται στην απελευθέρωση, την απογείωση θα έλεγα, του βαθμού εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, στα προνόμια που καρπώνεται το εφοπλιστικό κεφάλαιο από τις κυβερνήσεις και το αστικό κράτος και μάλιστα με συνταγματική κατοχύρωση, όπως και με όλο εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που αποτέλεσε και αποτελεί τη βάση του λεγόμενου θαύματος της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Βέβαια, αυτό το θαύμα το ζουν από πρώτο χέρι όχι μόνο οι λαυτεργάτες, αλλά και οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, κάτοικοι των νησιών. Γιατί ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι ανάμεικτες, παίζουν διαχρονικά τα ρέστα τους προκειμένου να μην ξεφύγουν εκατοστό από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εφοπλιστών, δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για το πώς θα βγάζουν πέρα οι νησιώτες, αλλά και οι ναυτεργάτες, από το ξεζούμισμα των οποίων βέβαια βγαίνουν και οι παχυλές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στους ακτοπλώους, που βέβαια δεν μεταφράζονται, ούτε και ποτέ μεταφράστηκαν σε φτηνά εισιτήρια, αλλά αντίθετα στην απόλυτη ελευθερία τους, για να μην πω ασυδοσία, να βάζουν κυριολεκτικά φωτιά στα εισιτήρια κατά το δοκούν. Ιδίως στην περίοδο αυτή που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια, όπως ιδιαίτερα στα νησιά που το κόστος ζωής είναι πάντα πολλαπλάσιο, έστω και για τα απολύτως μόνο απαραίτητα ταξίδια, το κόστος αυτό αποτελεί μια μόνιμη πληγή για το εισόδημα των νησιωτών. Πόσο μάλλον αν χρειάζεται και μεταφορά γιοταχή, οπότε ξεπερνάει κατά πολύ τις ανάγκες και τις αντοχές του μέσου εισοδήματος. Και δυστυχώς, πολλά από αυτά τα ταξίδια το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ανελαστικά. Γιατί χιλιάδες κάτοικοι των νησιών αναγκάζονται να μετακινούνται για λόγους υγείας, ακόμα και για στοιχειώδεις πολλές φορές εξετάσεις, αφού είναι διαχρονικές και πανθομολογούμενες οι τεράστιες ελλείψεις και σε βασικές ακόμα ειδικότητες γιατρών, αλλά και απαραίτητο εξοπλισμού προσωπικού και στις ελάχιστες δημόσιες δομές υγείας των νησιών. Συγκινητική ήταν η αναφορά του κ. Βρούτση στους νευροπαθείς της Πάρου. Δεν λύθηκε όμως αυτό το πρόβλημα όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλες τόσες περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα. Ενώ ακόμα χρειάζονται να μετακινούνται και για πρόσβαση σε άλλες βασικές υπηρεσίες, που συνήθως βρίσκονται μόνο στις έδρες των περιφερειών, νομών, δικαστήρια, φορείς κλπ. Ταξίδι που πολλές φορές, εκτός από το υπέρογκο κόστος των εισιτήριων, προϋποθέτει και πολυήμερη διαμονή λόγω της κακής διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, ακόμα και στις ίδιες περιφέρειες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2021, εδώ και 9 μήνες, κύριε Υπουργέ, έχετε γράψει κυριολεκτικά στον πάγο τα χρωστούμενα για το μεταφορικό ισοδύναμο, ούτε αυτά δεν καταβάλλετε, αυτό το υποτιθέμενο αντιστάθμισμα, που στην πραγματικότητα λειτουργήσε βολικά για να επιδοτείται και να επιβραβεύεται η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών που επέβαλαν ελεύθερες οι ακτοπλοϊκές, όπως και οι αεροπορικές βέβαια εταιρείες, αξιοποιώντας πλήρως τη δικαιολογία του μεταφορικού ισοδυνάμου, όπως βέβαια και το πλαίσιο της απελευθέρωσης που τους χάρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτική αριθμή, όταν στις ήδη υπέρογκες αυξήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, που σχεδόν διπλασίασαν τις τιμές εισιτηρίων και λάβλων, προστέθηκαν μόνο τον τελευταίο χρόνο απανωτές αυξήσεις, από το χειμώνα ήδη ξεκίνησε η ανηφόρα για να ακολουθήσει νέα αύξηση πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, με αυξήσεις από 10% ως και το εξωφρενικό 41% για τη σύνδεση στην ΚΟ, αυτό θα πει θαύμα του τουρισμού. Και ήδη ανερυθρίαστα ανακοινώνονται νέες αυξήσεις από την πρώτη του μήνα, για να γίνουν τελικά και με τη βούλα τα καράβια σπορ μόνο για μεγάλα πορτοφόλια.
Πώς λοιπόν να μην βλέπουν να μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας και μάλιστα πλησίας το όνειρο η πρόσβαση σε οποιαδήποτε νησί, όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που έχουν την ανάγκη να απολαύσουν έστω και για λίγες μέρες ξεκούραση και αναψυχή. Γιατί την ώρα, κύριε Υπουργέ, που μας στέλνετε διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες στη Λέσβο να μας υπόσχονται καμπάνιες προσέλκυσης τουριστών από τη Λατινική Αμερική, εμείς, ξέρετε, ακούμε όλο και συχνότερα τους ετεροδημότες συντοπίτες μας να μην τους βγαίνει ο λογαριασμός για αυτή την πολυπόθητη καλοκαιρινή επίσκεψη στον τόπο τους, όταν για να ταξιδέψει μια τετραμελής οικογένεια στη Μυτιλίνη χρειάζεται πήγαινε έλα 430 ευρώ χωρίς αυτοκίνητο στο κατάστρωμα και σε ένα ταξίδι από 12 έως 14 ή και παραπάνω ώρες ανάλογα με τα ενδιάμεσα λιμάνια και τους υπολογισμούς βέβαια της εταιρείας για την εξοικονόμηση κόστους. Αντίστοιχο λογαριασμό γράφει μια τετραμελής οικογένεια για να ταξιδέψει από τον Πειραιά σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αναφερθήκανε αναλυτικά παραδείγματα από τον εισηγητή μας, τον Χρήστο Γκατσότη, στην αρχή. Και βέβαια με αυτά τα δεδομένα, πώς να μην χαρακτηρίζεται πρόκληση η επίκληση από τη μεριά των αφοπλιστών της ανώδου των τιμών των καυσίμων για τις απανωτές αυξήσεις, όταν αυτοί συνεχίζουν να απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο και με τις ευλογίες όλων σας, την ώρα που όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι κάτοικοι των νησιών, οι αγρότες, οι μικροί επαγγελματίες, πασχίζεται να τους κομπογελάσετε με τα φραγκοδίφραγκα των fuel pass και τα διάφορα. Και βέβαια σε αυτή την επιχειρηματολογία τους εφοπλιστές έχουν άξιους συνηγόρους να τους ενισχύουν. Είναι ομολογουμένως συγκινητική η μαχητική διεκδίκηση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ των απαιτήσεων των αναξιοπαθούντων πράγματι εφοπλιστών. Κονταροχτυπιέστε και εγκαλείτε το Υπουργείο για τα χρωστούμενα στους εφοπλιστές. Βρήκε ευκαιρία και ο κύριος Υπουργός, ο Υφυπουργός χτες να σηκώσει το γάντι και να δηλώσει νέο μποναμά ενισχύσεων προς τις εφοπλιστικές εταιρείες για να ρίξουν, λέτε, τις τιμές των εισιτηρίων. Τώρα, αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε? Λειτουργήσαν ποτέ αυτές οι ενισχύσεις προς όφελος των επιβατών? Λες και οδήγησαν ποτέ σε μειώσεις στα εκατομμύρια που βάζουν ζεστά στην τσέπη κάθε χρόνο? 138 εκατομμύρια είναι μόνο η χρονιάτικη επιδότηση, συν τα 370 για την ανανέωση του στόλου που πρόκειται να πάρουν από το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα Νέαρχος και τόσες άλλες επιδοτήσεις και ελαφρύνσεις. Ή μήπως όλα αυτά τους εμπόδισαν να δρομολογούν και να αποδρομολογούν πλοία ακόμα και στις άγονες εκείνες γραμμές όπως τους βολεύει, με αποτέλεσμα σε μόνιμη βάση το χειμώνα να μένουν αποκλεισμένα για μέρες ακόμα και μεγάλα νησιά, ενώ για τα μικρότερα νησιά αυτή η μοίρα τους ακολουθεί και το καλοκαίρι. Όπως για παράδειγμα η Ανάφη, που ούτε στο πικ της τουριστικής περίοδου δεν έχει καθημερινή σύνδεση. Ή βλέπουμε και τα αντίστροφα παράδοξα. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τη σύνδεση της Λίμνου, της Λέσβου με τη Θεσσαλονίκη, που η γραμμή μετά από πολλές και σταθερές διεκδικήσεις μπήκε για μερικούς μήνες το χειμώνα και κόπηκε πάλι το καλοκαίρι. Για να πάει προφανώς το πλοίο σε άλλα πιο κερδοφόρα δρομολόγια. Όπως δεν τους εμποδίζει και να βάζουν τις γραμμές τους στα υπερ 30χρονα υποσυντήρητα σαπάκια, με κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους όπως και για τους επιβάτες, ιδίως για κάποιες γνωστές και μόνιμα πολύπαθες γραμμές, γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, τη Λίμνο, τον Αϊστράτη και άλλες πόσες. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς τους αυτόκλητους συνηγόρους των εφοπλιστών, το ΚΚΕ θα συνεχίσει τον αγώνα στο πλευρό των αυτεργατών και των νησιωτών για να μειωθούν τώρα όλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα ναύλα κατά 50%, και δεν είναι αναγκαίο γι' αυτό, ξέρετε, να πάρουν νέους μποναμάδες και προνόμοι εφοπλιστές, έχουν ήδη αρκετά. Για να μετακινούνται δωρεάν οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι στρατευμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες, για να δίνονται πραγματικά μειωμένα εισιτήρα σε συνταξιούχους, στους αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς, πολίτοκνες οικογένειες κλπ. Κυρίως για εξασφάλιση συχνής, απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα και μεταξύ τους, με πλοία σύγχρονα και ασφαλή, με βελτίωση και διαμόρφωση σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά δημόσιων και βέβαια με εργαζόμενους μέσα σε αυτά, με
κατοχυρωμένα σύγχρονα δικαιώματα με αυξήσεις των μισθών και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Όλα αυτά που είναι δυνατόν να συμβούν, είναι σύγχρονα και ρεαλιστικά, το επιτρέπουν οι σημερινές δυνατότητες τεχνολογικές και επιστημονικές, αλλά συνθλίβονται από τις απαιτήσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου, του αδιφάγου εφοπλιστικού κεφαλαίου για ανεξέλεγκτα κέρδη. Το μόνο εμπόδιο που πρέπει να βγει από τη μέση για την ικανοποίησή τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή στον χρόνο.